Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές μας. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Να ρωτήσω αν εσείς μετέχετε σε αυτές τις διαδικασίες, τις διαβουλεύσεις και στις ζυμώσεις που γίνονται. Πάντοτε παρακολουθούμε τις ζυμώσεις, συζητάμε να δούμε πώς θα κινηθεί το πολιτικό σκηνικό, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με τις δυνάμεις μας. Νομίζω ότι η πορεία που έχω τώρα είναι μια προσπάθεια για την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού όσο μπορώ. Και θα συνεχίσω να το κάνω. Η δική σας η σκέψη, η λογική είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας, ότι θα πρέπει όλοι να πάνε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, όπως λέει η κυρία Γεννηματά. Ποια είναι η δική σας η σκέψη και η άποψη? Η δική μου σκέψη είναι ότι αυτό που καταρχήν έχει σημασία είναι η ουσία του εγχειρήματος και μετά βέβαια να δούμε και τη μορφή, έτσι. Η ουσία του εγχειρήματος είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή πραγματικά μία ρήξη με το παρελθόν, διότι πρέπει επιτέλους να πούμε ότι χρεοκόπησε η χώρα, έτσι, και κάποια λάθη συγκεκριμένα της μεταπολίτευσης μας οδήγησαν σε αυτή τη χρεοκοπία, όσο και αν η μεταπολίτευση έχει επίσης φέρει πάρα πολλά θετικά και μια βελτίωση και προέθυμα του βιωτικού επίπεδου, η οποία ήταν η καλύτερη που έχει ζήσει η χώρα μας όλες αυτές τις δεκαετίες. Από την άλλη, πρέπει να μπορέσουμε να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να δείξουν ότι υπάρχει μια ρήξη με το παρελθόν, ότι έχουν όραμα για τη χώρα, έτσι, ότι υπάρχει σχέδιο, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Έτσι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορώ να συνδράμω με τις δυνάμεις μου να δημιουργηθεί αυτό το σχέδιο, το οποίο θα αντικαταστήσει ένα σύστημα το οποίο χρεοκόπησε και κυρίως μας κρατάει 8 χρόνια πια σε αυτή τη χρεοκοπία. Παρατείνεται η χρεοκοπία της χώρας για όλο αυτό το διάστημα, αντί να έχουμε φύγει και να έχουμε βγει να προχωρήσουμε με τα χίλια, να πω έτσι, με την έκφραση που χρησιμοποιούμε συχνά, για να ξεφύγουμε από το παρελθόν. Αυτό χρειάζεται η χώρα και βέβαια ελπίζω ότι όλοι θα κατανοήσουν ότι έχουμε ενδεχομένως διαφορετικούς διακριτήριους ρόλους, αλλά όλοι θα πρέπει να συνδράμουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Είστε αισιόδοξος ότι αυτή η πολυθρύλητη συζήτηση, γιατί γίνεται εδώ και πολλά χρόνια όπως ξέρετε, σε πολλές συζητήσεις έχετε πάρει μέρος και εσείς, μπορεί κάποια στιγμή να καταλήξει? Έχω την αίσθηση ότι θα είναι νομοτελειακό. Το μόνο πράγμα που είναι το ζητούμενο είναι κατά πόσον θα αφαιθεί η χώρα να πηγαίνει πιο χαμηλά, να διαλύεται και οικονομικά και κοινωνικά και σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και θεσμικά, ή θα μπορέσουμε να βρούμε την οριμότητα ώστε να φέρουμε αυτές τις λύσεις νωρίτερα και να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ένας, ούτε μπορώ βέβαια να εκτιμήσω τη θέληση όλων των ανθρώπων στο πολιτικό σκηνικό. Αν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία, εσείς διαδεθειμένος, γιατί κάπου το διάβασα, να πάτε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που είναι να γίνει ως την Άνοιξη? Εγώ είμαι διατεθειμένος να παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο, και αυτό είπα και χθες. Με κάθε ενδιαφέρον, και να δω και να προσπαθήσω να κρίνω αν πράγματι συμπάλλει σε αυτή τη είδη στην ανανέωση που σας είπα, ότι θα μπορέσει μόνο να δώσει αυτό που χρειάζεται η χώρα. Και τι χρειάζεται η χώρα? Μια φυγή προς τα μπρος, ριζοσπαστικές προτάσεις για το φορολογικό, για την παιδεία, για την ανάπτυξη, δηλαδή σπάσιμο των παθογενειών του παρελθόντος, και σαν νέος Αλέξανδρος κάπως να φέρουμε το σπαθί στο γόρτιο ερωτισμό και να τον κόψουμε για να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της χώρας, τις οποίες πιστεύω ότι η χώρα έχει αστήρευτες δυνάμεις. Οι άνθρωποι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που την κακολογούν χωρίς να σκέφτονται πραγματικά τις δυνατότητες αυτής της χώρας, προφανώς δεν τη βοηθάνε. Οπότε θα συνεχίσω να παρακολουθώ, όπως είπα, όλες τις κινήσεις και να συνδράμω, αν μπορώ και εγώ να βοηθήσω, σε αυτή την ανανέωση που τόσο έχουμε ανάγκη. Κατά την εκτίμησή σας, κύριε Θεοδωρχάρη, ήταν λάθος το χρονικό σημείο το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση να δώσει το μέρισμα στους συνταξιούχους? Και αναφέρομαι σε σχέση με τις δυσκολίες που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί στην διαπραγμάτευση, την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν λάθος. Ήταν λαθασμένη η μεθοδολογία, ο τρόπος, και γι' αυτό και κατέθεσα και μια τροπολογία που είχε διαφορετική λογική, διότι θα τηρούσε και θα τιμούσε την υπογραφή του Πρωθυπουργού που έβαλε πέρσι στη συμφωνία. Συγγνώμη, και με αυτή την έννοια δεν θα έδινε τη δικαιολογία στους ακραίους κύκλους του εξωτερικού να χρησιμοποιήσουν αυτή την, ας το πούμε, ρήξη, να τη βάλουν εισαγωγικά,
για να παγώσουν και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν προβλήματα στο πρόγραμμα. Οπότε και από την άποψη της αποτελεσματικότητας, δηλαδή της μη ρήξης με τους έξω, και από την άποψη της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής, δηλαδή τα χρήματα δεν πάνε εκεί που θα έπρεπε για να βοηθήσουν και τους πιο αδύναμους που αυτή τη στιγμή είναι εργαζόμενοι και άνεργοι. Έτσι, αυτοί είναι οι πιο αδύναμοι. Όταν η κυρία Χτσιόγλου μας λέει ότι 125.000 συμπολίτες δουλεύουν για 100 ευρώ το μήνα και εμείς στηρίζουμε ανθρώπους των 600 και 800 ευρώ με τα προβλήματά τους, με τις ανάγκες τους, εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν θα πρέπει να στηριχθούν και αυτοί. Όμως φυσικά η κυβέρνηση βάζει προτεραιότητες και δεν βλέπω ότι οι προτεραιότητες συνάδει με αυτό που λέει. Όπως δεν συνάδει και αυτά που κάνει με αυτά που λέει, γιατί μας έλεγε ότι ψάχνει να βρει τον διάδρομο της ανάπτυξης, την ηρεμία, την αποφυγή των εντάσεων και κάνει το ακριβώς ανάποδο και σιγοντάρει βέβαια τους ακραίους κύκλους του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλές γιορτές.